Είστε τυχεροί γιατί απαντούνται ερωτήματα που έχετε σήμερα, τα οποία στη δικιά μου την εποχή, που είμαι μεγαλύτερη από εσάς, είμαι 45 ετών, αν έκανα αυτά τα ερωτήματα πριν 40 χρόνια, μπορεί να έτρωγα και έναν μπάτσο, όχι απλώς να μην πάρω απάντηση. Ο Κωνσταντίνος, 8 ετών, ρωτάει, τι σημαίνει γκέι. Κωνσταντίνο μου, η λέξη γκέι στα αγγλικά είναι ένα επίθετο που περιγράφει έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι χαρούμενος, χαμογελαστός. Είναι ο εύθυμος άνθρωπος, ο γκέι άνθρωπος. Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει η λέξη γκέι. Όμως έχει χρησιμοποιηθεί και το έχουμε πάρει και στα ελληνικά και το χρησιμοποιούμε για να περιγράψει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Έναν άνθρωπο ομοφυλόφιλο. Όταν μιλάμε για ένα ομοφυλόφιλο άνδρα, μιλάμε για έναν άνδρα που αγαπάει και ερωτεύεται άνδρες. Όταν μιλάμε για μια ομοφυλόφιλη γυναίκα, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία αγαπάει και ερωτεύεται γυναίκες. Κωνσταντίνο, μπορεί να συμπερδεύει αυτό που σου απαντάω, γιατί είσαι και 8 ετών, είσαι μικρός και μπορεί να νομίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με τον ίδιο σεξουαλικό προσανατολισμό και είναι φυσικό να το νομίζεις αυτό, γιατί και στα βιβλία σου, στο σχολείο, αλλά και στις παιδικές ταινίες που παρακολουθείς και γενικά όλα όσα βλέπεις στο περιβάλλον σου, μιλάνε για την ετεροκανονικότητα. Σου δείχνουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ετεροφιλόφιλοι, δεν στο λένε ξεκάθαρα, αλλά αυτό σου δείχνουν οι διαφημίσεις, τα παραμύθια, τα παιδικά, τα πράγματα που έχεις δει, τα πράγματα που ακούς. Δεν σου λένε όλη την αλήθεια. Δεν σου λένε ότι 9 στους 10 ανθρώπους γεννιούνται ετεροφιλόφιλοι, δηλαδή οι περισσότεροι, αν έχουμε 100 ανθρώπους ή 90, αν έχουμε 1000 ανθρώπους ή 900. Υπάρχει όμως ένα μικρό μέρος του πληθυσμού, 1 στους 10, το οποίο είναι μικρό μένα, αλλά δεν είναι αμεληταίο, δηλαδή δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, οι οποίοι γεννιούνται με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Δηλαδή, ένα αγόρι, ένας άνδρας που ερωτεύεται, αγαπά άνδρες, μία γυναίκα που ερωτεύεται, αγαπά γυναίκες. Αυτό σημαίνει η λέξη γκέι. Πώς ξέρουν κάποιοι άνθρωποι ότι είναι γκέι? Αναστάσια μου, το νιώθω. Το νιώθεις ότι είσαι γκέι. Δηλαδή, δεν θα έρθει κάποιος απ' έξω να σου πει «Αναστάσια, για παράδειγμα, είσαι γκέι» ή «Αναστάσια, πρέπει να είσαι γκέι», όπως έρχεται η κοινωνία και σου λέει εμέσως πλην σαφώς ότι Αναστάσια έχεις γεννηθεί αγόρι, οπότε οφείλεις να είσαι straight. Το πιο πιθανό, Αναστάσια μου, να έχεις γεννηθεί straight, επειδή είπαμε 9 στα 10 παιδιά γεννιέται straight. Αν τυχόν εσύ ή κάποιος φίλος σου ή ένα άλλο παιδί έχει γεννηθεί gay, το καταλαβαίνει σιγά σιγά μεγαλώνοντας. Έχω μιλήσει με πολλούς μεγάλους ανθρώπους, ενώ ενήλικες ανθρώπους, οι οποίοι είναι ομοφυλόφιλοι, είναι gay, οι οποίοι μου έχουν πει ότι σιγά σιγά μεγαλώνοντας, όταν άρχισαν να ερωτεύονται για πρώτη φορά, και τι ξέρεις, εσύ τώρα είσαι 7, μπορεί να μην έχεις ερωτευτεί ακόμη, αλλά ξέρω εγώ, έχει παιδάκια που ερωτεύονται και στα 5 και στα 6 και στα 7, πλατωνικά ερωτεύονται, δηλαδή έχουν αισθήματα αγάπης για έναν άλλο άνθρωπο, παρατηρούν ότι τους τραβάνε ή τους ελκύουν ή νιώθουν αγαπητικά και ερωτικά συναισθήματα για άτομα του ιδίου φίλου και όχι του άλλου φίλου. Αν κάποιος έχει γεννηθεί γκέι, θα το καταλάβει από τα συναισθήματα του, τα οποία συναισθήματα είναι αυθόρμητα, δεν τα κάνουμε παραγγελία, δεν τα παραγγέλνουμε, τα νιώθουμε. Ποιος δείχνει στους γκέι πώς να κάνουν σεξ? Λυδία μου, εμείς, οι γονείς, έχουμε το καθήκον να κάνουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας. Έχουμε αυτό το καθήκον, αλλά όχι αυτή την υποχρέωση, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία η οποία ακόμη δεν είναι αρκετά εξελιγμένη ώστε να έχει το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγωγής στα σχολεία ή να έχει προετοιμάσει ή και να έχει προετοιμάσει τους γονείς με κατάλληλο τρόπο, ούτως ώστε να είναι σε θέση να κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά τους. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς κάποιος κάνει σεξ. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, είναι ένα μάθημα που μαθαίνει στους ανθρώπους, στους νέους ανθρώπους κανονικά, και άσε Λυδία, που και οι μεγαλύτεροι στην Κύπρο χρειαζόμαστε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα,
Είναι ένα μάθημα το οποίο μαθαίνει στους ανθρώπους πώς λειτουργεί το σώμα μας και πώς λειτουργεί ειδικά η γενετήσια μας λειτουργία, η σεξουαλική μας λειτουργία. Δεν νομίζω να έχει κάποιον που δείχνει σε οποιονδήποτε πώς να κάνει σεξ. Ούτε στους straight, ούτε στους gay. Και δεν πρέπει να σε απασχολεί κιόλας αυτό το πράγμα, με την έννοια του ότι είσαι 11 χρονών, φαντάζομαι δεν έχεις ξεκινήσει τη σεξουαλική σου ζωή και εύχομαι να μην την έχεις ξεκινήσει, γιατί κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου είναι καλή ιδέα να περιμένουμε να μεγαλώσουμε λίγο περισσότερο, να είμαστε σε νόμιμη ηλικία, δηλαδή να είμαστε τουλάχιστον 17 ετών για να σκεφτούμε να ξεκινήσουμε τη σεξουαλική μας ζωή. Όταν θα έρθει η ώρα που σου εύχομαι ολόκαρδα να αποφασίσεις ελεύθερα και με καθαρό μυαλό να ξεκινήσεις τη σεξουαλική σου ζωή, τότε θα μάθεις μαζί με το τέρι που θα έχεις, θα μάθετε μεταξύ σας, θα ψάξετε να βρείτε βιβλία τα οποία αναφέρονται στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εφήβων, τα οποία θα σας δώσουν αρκετές πληροφορίες. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά βιβλία στα ελληνικά, υπάρχουν αρκετά βιβλία στα αγγλικά. Αλλά επειδή είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε την αγγλική γλώσσα, μπορείτε να απευθυνθείτε. Ή μια πάρα πολύ καλή ιδέα είναι, εάν έχεις απορίες εσύ ή το κάθε παιδί που ακούει αυτό το βίντεο, μπορείτε να ζητήσετε να δείτε ένα ψυχολόγο που ειδικεύεται σε τέτοια θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ώστε να σας λύσει αυτές τις απορίες. Και να τονίσω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα να είχαμε το θεσμό της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θεσμοθετημένο στην κοινωνία μας. Παπά, γιατί ντύνεται σαν γυναίκα τούτος ο κύριος? Βλέποντας γνωστόν γκέι παρουσιαστή στην τηλεόραση, τι θα μπορούσε να απαντήσει ο πατέρας της Σωτηρίας στη Σωτηρία? Αγάπη μου, τα ψιλοτάκουνα συνήθως τα φοράνε οι γυναίκες, κάποιες φορές όμως επιλέγουν και κάποιοι άντρες να τα φορήσουν σαν στιλιστική επιλογή. Αυτό, τι άλλο να απαντήσει? Η Αθηνά 8 ετών ρώτησε τη μαμά της: «Μάμμα, γιατί τούτοι οι δύο άντρες στην τηλεόραση φιλιούνται, εσυχιστήκαν?» Πώς θα μπορούσε να απαντήσει η μαμά της? «Αθηνά μου, 9 στους 10 ανθρώπους γεννιούνται ετεροφιλόφιλοι. Ένα στους 10 ανθρώπους όμως γεννιέται ομοφιλόφιλος. Οπότε προφανώς, πιθανόν, το πιο πιθανόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι να είναι ομοφιλόφιλοι και γι' αυτό να φιλιούνται στην τηλεόραση ή να παίζουν το ρόλο ενός ομοφιλόφιλου ζευγαριού και δεν είναι συγχυσμένοι. Απλώς δείχνουν κάτι το οποίο είναι μέσα στη ζωή». Η Μελίνα 8 ετών είπε στο δάσκαλο της μέσα στην τάξη: «Κύριε, δεν γίνεται να παντρευτούν αγόρια ή κορίτσια μεταξύ τους». Τι θα μπορούσε να απαντήσει ο δάσκαλος? «Μελίνα μου, ναι, στην Κύπρο ακόμη δεν γίνεται να παντρευτούν δύο άνδρες μεταξύ τους. Στην Κύπρο ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε την νομοθεσία που να είναι νόμιμο ο γάμος μεταξύ δύο ανδρών και ο γάμος μεταξύ δύο γυναικών. Όμως στην Κύπρο έχει περάσει νομοθεσία για το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο σύμφωνο συμβίωσης δίνει την ευκαιρία, εάν ένας άνδρας αγαπάει ένα άνδρα και αγαπιούνται τόσο πολύ ώστε να θέλουν να παντρευτούν και να ζήσουν μαζί, να μπορούν να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο μοιάζει με τον πολιτικό γάμο». Η Μαρία Χριστίνα 5 ετών ρωτάει: «Γιατί η Αντωνία μένει στο ίδιο σπίτι με τη Μέρη και θα κάνουν παιδάκι τώρα?» Και αυτό το ρωτάει για οικογενειακή φίλη που συζεί με τη σύντροφό της μετά που έγινε συζήτηση για την προσπάθεια που κάνουν να τεκνοποιήσουν. Μαρία Χριστίνα, η Αντωνία και η Μέρη αγαπιούνται μεταξύ τους. Είναι δύο μεγάλοι άνθρωποι, δύο ενήλικες άνθρωποι. Είναι δύο μεγάλες γυναίκες οι οποίες έχουν κάθε δικαίωμα να αγαπήσουν όποιον θέλουν. Και αγαπά η Αντωνία τη Μέρη και η Μέρη την Αντωνία και γι' αυτό το λόγο μένουν μαζί. Υπάρχουν πολλές μορφές οικογένειας. Δεν υπάρχει μόνο η κλασική μορφή οικογένειας, αυτή που έχει στο μυαλό σου: ένας άνδρας παντρεύεται, μια γυναίκα παντρεύεται έναν άνδρα, ένας άνδρας νυμφεύεται μια γυναίκα. Αυτή είναι η όρη κανονικά. Δεν είναι μόνο η κλασική μορφή οικογένειας που υπάρχει ένας μπαμπάς, μια μαμά και το παιδί ή τα παιδιά. Υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειας και μια από αυτές είναι δύο γυναίκες που αγαπούν η μια την άλλη να ζήσουν μαζί και να κάνουν και παιδί. «Γιατί μια γυναίκα να βάλει γένια?» Απορία μαθητή όταν πήγε η Κοντσίτα στη Eurovision. Παύλος 6 ετών. «Παύλο μου, η Κοντσίτα είναι μια περσόνα, είναι μια προσωπικότητα καλλιτεχνική, η οποία κάνει καλλιτεχνική δημιουργία,
είναι τραγουδίστρια η Κοντσίτα, αυτή η περσόνα της Κοντσίτα, και έχει κερδίσει και την Eurovision. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε η Κοντσίτα να φορέσει γένια, ή μάλλον όχι να βάλει γένια, να μην ξυρίσει τα γένια που ίσως είχε από πριν. Ίσως για να κάνει μια δήλωση ότι μπορεί ένας άντρας, για παράδειγμα, να αποφασίσει να έχει μια προσωπικότητα πάνω στη σκηνή που να είναι διαφορετική από αυτή που έχει συνήθως. Ο Άλεξ 12 ετών ρωτάει: ένας άνδρας που γίνεται γυναίκα ή μια γυναίκα που γίνεται άνδρας, μετά που θα αλλάξει φίλο θα είναι ευτυχισμένη, ευτυχισμένος? Άλεξ μου, δεν γνωρίζω να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί πρώτα απ' όλα ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Έχει τη δική του ιστορία, έχει τα δικά του ζητήματα στη ζωή που καθορίζουν την ευτυχία του και έχει τα δικά του θέματα που μπορεί να τον παρεμποδίζουν από την ευτυχία του. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να αλλάξουν φύλο, οι transgender άνθρωποι δηλαδή, ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο επιλέγουν να αλλάξουν φύλο και το λένε κιόλας, είναι για να νιώθουν καλύτερα. Άρα, εάν ένας άνθρωπος αλλάξει φύλο και ζει και σε μια κοινωνία η οποία είναι προοδευτική και η οποία είναι περιεκτική, δηλαδή περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, τότε πιθανόν να είναι πιο ευτυχισμένοι μετά που θα αλλάξουν φύλο. Μια ερώτηση από ένα κορίτσι. Πώς καταλαβαίνει ένας άνθρωπος ποια είναι η προτίμησή του? Μάλλον το ερώτημα είναι ποιος είναι ο σεξουαλικός του προσανατολισμός. Αυτό το κορίτσι έκανε αυτή την απορία και η σκέψη της ήταν, αφού έχω φίλες και τις αγαπώ, πώς ξέρω πως μια μέρα θα μου αρέσουν τα αγόρια? Αγάπη μου, δεν ξέρεις αν μια μέρα θα σου αρέσουν τα αγόρια. Το πιο πιθανό είναι μια μέρα να σου αρέσουν τα αγόρια, να ερωτεύεσαι αγόρια. Γιατί είπαμε 9 στους 10 άνθρωπους γεννιούνται ετεροφιλόφιλοι, 9 στους 10 ανθρώπους. Και αρχίζουμε να νιώθουμε τα πρώτα ερωτικά συγκυρτήματα, κυρίως στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Δηλαδή στα 13, στα 14, στα 15, στα 16 θα αρχίσεις να ερωτεύεσαι. Και τότε θα το καταλάβεις. Είναι διαφορετικό το πώς αγαπάμε ένα φίλο μας φιλικά και είναι πολύ διαφορετικό το πώς ερωτευόμαστε. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά μου, ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι καταπληκτική, γιατί έρχονται αλλαγές. Ήρθαν και θα έρθουν και έρχονται αλλαγές. Αλλάζουν τα πράγματα. Η επιστήμη προχωράει, η κοινωνική ηθική προχωράει και πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να υποστηρίξουμε την ορατότητα, το visibility δηλαδή, των ανθρώπων κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού.